Έλενα, να τις δούμε τις φάσεις. Διαιτής ο Τσαγκαράκης στο Βάρο Παπαπέτρου. Εδώ στα πρώτα λεφτά του αγώνα, μια διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ του Μπα και του Στρούγκη. Θα δούμε ότι αυτές οι επαφές δεν στοιχειοθετούν παράβαση και σωστά ο διαιτής και το ΒΑΡ συνέχισαν το παιχνίδι. Εδώ άλλη μια επίδεση της ομάδος του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο έδαφος ο Μπουγαλάκης και αυτή είναι μια περίπτωση, όπως είπα προηγουμένως, αυτές οι επαφές δεν υπάρχουν, δεν στοιχειοθετούν παράβαση και εδώ διαιτής και ΒΑΡ συνέχισαν το παιχνίδι κανονικά. Εδώ είναι μια κάρτα κόκκινη που ζητάνε από την πλευρά του Ατρομήτου. Θα δούμε τον Μπουχαλάκης, κάνει προβολή, βρίσκεται τον αντίπαλο, όμως το μαρκάρισμα επάνω δεν είναι κάρτα κόκκινη, είναι κίτρινη που τη δείχνει ο διαιτής και ήταν σωστή η απόφασή του. Και εδώ είναι μια φάση στην περιοχή του Ολυμπιακού. Θα δούμε τη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Σεμέδο έχει το χέρι πάνω από τον ώμο. Η μπάλα μπορεί να είναι από κοντινή απόσταση, αλλά το χέρι δεν είναι σε φυσική θέση. Υπάρχει παράβαση, είναι πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε από την πλευρά του διαιτή. Βλέπετε εδώ, εδώ είναι η επαφή. Το χέρι είναι, όπως σας είπα, πάνω από τον ώμο. Ήτανε παράβαση, δεν δόθηκε παράβαση στην περίπτωση αυτή. Και εδώ η επίθεση του Ολυμπιακού. Εδώ το γκολ που βάζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ οι του Ατρομήτου ζητούν παράβαση για σπρώξιμο και φάουλ. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, στην περίπτωση του Μπουχαλάκη υπάρχει επαφή στην πλάτη. Παράβαση όμως δεν υπάρχει και το γκολ μέτρησε κανονικά, όπως το είδαμε για μια φορά ακόμα. Εδώ έχουμε μία επίθεση της ομάδας του Περιστερίου. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μετά το φάουλ το οποίο δίνεται εις βάρος του, θα δείξουμε συνέχεια. Ο διαιτής του δείχνει κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα όμως δεν είναι, γιατί ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα δείτε ότι έχει αντιαθλητική συμπεριφορά και πηγαίνει εδώ που η μπάλα είναι στα πόδια του παίκτη του Ατρομήτου, εκτός του ότι βρίσκει την μπάλα και μετά το πόδι, αλλά και την μπάλα μόνο να έβρισκε, η αντιαθλητική συμπεριφορά αυτή ήταν κόκκινη κάρτα και δεν δόθηκε από το διαιτητή. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Συνεχίζουμε με το Απόλλωνας Άρη.